Σήμερα στο Army Voice, Δημήτρης Σταθακόπουλος, γνωστός τουρκολόγος, γνωστός από τις τηλεοπτικές οθόνες. Καλημέρα κύριε Σταθακόπουλο. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ αγαπητοί για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Να πω ότι εδώ τα τελευταία δύο χρόνια σου οφείλω και κάποια έτσι, υποχρέωση και ευγνωμοσύνη, γιατί μου έδωσε το πρώτο δημόσιο βήμα. Καμία Το πρώτο απολύτως. Δημόσιο βήμα, ούτως ώστε να με ανακαλύψουν και άλλοι, παρότι υπάρχει ένα background πάρα πολλά χρόνια πίσω. Και ότι μαζί έχουμε και κάνει και κάποιες προβλέψεις, καταρρύπτοντας το λεγόμενο απρόβλεπτο των ελληνικών σχέσεων. Με διότι Ερντογάν και τα λοιπά, ναι, πράγματι. Και δεύτερο χρόνο, τα οποία έχουν γίνει, έχουμε πει μαζί, εκτός από το θέμα πριν δύο χρόνια των Ελλήνων αξιωματικών, για την ακριβή ημερομηνία και όλα, την οποία θα τους Ακριβώς, απελευθέρωνε. ναι. Είχες πει ακριβώς ότι θα γυρίσουν και θα γυρίσουν με αφορμή δίνοντας άφεση αμαρτιών. Αφ, το θυμάμαι. Είχαμε πει πέρσι το καλοκαίρι ότι οι S-400, παρότι αγοράζονται, δεν θα επιβληθεί κάτσα κυρώσεις, όπως και δεν επιβλήθησαν, και τελικά θα μπουν σε βαθιά κατάψυξη, όπως και τίνουν, και ότι θα επανέλθει στο στρατιωτικό οπλικό σύστημα του ΝΑΤΟ σιγά-σιγά η Τουρκία. Και γενικώς είχαμε ξαναπεί μαζί, για να μην κουράζουμε τώρα τους ακροατές, τους τηλεθεατές, ότι η Τουρκία είναι μια χώρα της πολιορκίας. Χρησιμοποιεί τον αξιακό κώδικα που λέει στο «Πόλεμος και η Ειρήνη», στο «Βαϊνά η Μύρο», λέει ο Τολστόι, «Χρόνος και υπομονή». Όποιος νομίζει ότι η Τουρκία κάνει κάτι τυχαία ή ακαριαία και περιμένει ακαριαίο αποτέλεσμα, πλανάται απλά την κεραν. Αν της βγει, καλώς. Για βάση. Ναι, αλλά είναι για βάση, Έτσι. σιγά σιγά, και είναι τουβλάκι, κάμε το οικοδόμημα. Μην ξεχνάμε ότι το Μεσολόγγι το πολιορκούσαν, ιστορικά το λέω, 4 χρόνια. Mm-hmm. Και ο Ιμπραήλ τον τελευταίο χρόνο. Αλλά τελικώς με την εξάντληση ανάγκασαν τους ανθρώπους να κάνουν έξοδο και τελικά να το σφαγιάσουν και να το κάψουν το Μεσολόγγι. Επομένως, ο σκοπός τους δεν έχει φύγει από το μυαλό ως αξιακός κώδικας. Είναι πολιορκία, σιγά σιγά κινήσεις πάνω στη σκακέρα, που το σώσε στο τέλος να κερδίσει όχι μόνο τις εντυπώσεις, αλλά να έχω και κέρδος από όλο αυτό το πράγμα. Και κάτι πάλι το οποίο ξεχνάμε συνεχώς, είναι ότι όσοι είναι σύμμαχοί μας, ήταν και είναι ιστορικοί σύμμαχοι ταυτόχρονα για τη Τουρκία. Και έστω και αν την έχουν αποδομήσει υπό κάποιες δομές στην Τουρκία, δηλαδή ως Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι ίδιοι την έχουν ξαναχτίσει ως Νέα Τουρκία. Οι ίδιοι που βούλιαξαν το στόλο τον Αιγυπτιοκο-Οθωμανικό το 1827, παρότι ο Ιμπραήμ δεν τον ενόχλησε αυτό, έφυγε ένα χρόνο μετά από το Μοριά, το 1828, και έκανε εικονικές μάχες με το Μεζόν για να του παραδώσει του Γάλλου του Μεζόν τα κάστρα. Οι Γάλλοι οικοδόμησαν εκ νέου τον στόλο των Αιγυπτίων. Οι δε Αμερικάνοι το 1830 με το 1839 οικοδόμησαν το στόλο του Μαχμούτ του Σουλτάνου, με το μεγαλύτερο πλοίο της εποχής, το Μαχμουντιέ. Επομένως, βλέπουμε ότι παράλληλα τρέχουν οι συμμαχίες και τα συμφέροντα. Mm-hmm. Και όπως έλεγε ο Πρωθυπουργός Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο Πάλμερστον, δεν υπάρχουν σταθερές φιλίες, συγκυριακές συμμαχίες και σταθερά συμφέροντα. Δεν υπάρχουν συναισθηματισμοί στη διπλωματία, είναι γνωστό αυτό. Σε σχέση. Βάλαμε ένα τουβλάκι, δηλαδή, αυτές τις μέρες σε όλο αυτό το puzzle. Με τον Εύρο εννοείς, έτσι. Με τον Εύρο. Ναι. Εσύ ως ειδική σε ρεπορτάζ στρατιωτικών θεμάτων και άμυνας, γνωρίζεις πολύ καλύτερα και έχεις και η ίδια άποψη του θέματος. Εγώ, αν και παράδειγμα, υπηρέτησα πριν 30 τόσα χρόνια σε ειδικές δυνάμεις, εντούτοις δεν έκανα σύνορα. Δεν έχω περπατήσει στην περιοχή, οπότε δεν έχω εικόνα, δυστυχώς. Ό,τι μπορώ να δω είναι από τα ρεπορτάζ και από τους χάρτες και τις περιγραφές φίλων μου, βεβαίως, που έχουν υπηρετήσει εκεί ή κατοικούν στη Θράκη, γνωστοί μου και φίλοι. Άρα λοιπόν, δεν θα κάνω μια στρατιωτική ανάλυση ή δεν θα σου αναλύσω και δεν μπορώ να σου αναλύσω την τεχνική και τι κρύβεται πίσω το ρεπορτάζ, το οποίο εσύ γνωρίζεις καλύτερα από μένα. Εκείνο που μπορώ να κάνω είναι από την είδηση που έρχεται, το δικό σου ρεπορτάζ, αλλά και αξιολογώντας και τον ξένο τύπο, ξέρεις, γιατί έγινε θέμα και στον ξένο τύπο, μια αξιολόγηση μπορώ να κάνω. Η αξιολόγηση είναι ότι μετά το θέμα του Φεβρουαρίου, υπάρχουν στα θέματα και όλα αυτά που είδαμε τότε στα σύνορα. Την υβριδική απειλή στα σύνορά μας, γιατί η υβριδική επιχείρηση μάλλον. Εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι η Τουρκία, όπως το ξέρουμε από την ιστορία της, δεν αφήνει τίποτα αναπάντητο να πέσει κάτω. Okay. Εκεί ας υποθέσουμε ότι υποχώρησε για λίγο. Θα επανέλθει, έλεγα εγώ.
επανήλθε και αναβαθμίζει κάτι το οποίο φαίνεται ότι είναι μέσα σε μια συνηθισμένη ροή καταστάσεων. Δηλαδή κάθε χρόνο γνωρίζουμε ότι λόγω των καιρικών φαινομένων, συνθήκων, της κήπης του ποταμού του Εύρου, δημιουργούνται κάποιες σανισίδες ή εκτάσεις. Ξέρες, να το πούμε ξέρες. Ξέρες, πολύ σωστά, οι οποίες ενίοτε μένουν από εδώ μεριά, ενίοτε είναι από εκεί μεριά. Αυτά ήδη μετά τη συνθήκη της Λοζάνης και λίγο-λίγο με ειδικές συνθήκες ορίζονται, δηλαδή τα σύνορα του Εύρου ακριβώς. Γιατί υπάρχει αυτή η ρευστότητα, οπότε είναι γνωστή. Οι γεωγραφικές υπηρεσίες μπορούσαν και τα αντιμετωπίζαν. Αν αφαιρέσουμε ένα συμβάν το οποίο πραγματικά ανέβηκε πολύ ψηλά τότε, γιατί είχαμε νεκρούς το 1886, αν θυμάμαι καλά, τον Εύρο, με έναν βαριά τραυματία που εξέπνευσε Έλληνα και δύο-τρεις Τούρκους στρατιώτες νεκρούς, η οποία τότε δεν ανέβηκε ψηλά πάλι στην ιστογραφία, δεν το θυμόμαστε αυτό το γεγονός, γιατί ήταν στα πλαίσια πάλι της ηρεμίας, του κατευνασμού και θυμόμαστε παρεμφερή τον Καραγώγο και άλλοι, κάποιοι Τούρκοι στρατιωτικοί που πέρασαν πριν από 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, Σεπτέμβριο, εκείνη την περιοχή. Αν λοιπόν πιάσουμε αυτά τα γεγονότα, σε βάθος χρόνου, κοντά στα 80-90 χρόνια, μπορούμε να πούμε ότι αυτό το πράγμα κυλούσε φυσιολογικά τρόπον την άκρη. Κάποιες φορές έχει δημιουργηθεί ένταση, παρεξηγήσεις, μία από αυτές είναι και η φετινή. Είναι η φετινή, η οποία όπως όλα τα πράγματα, έχω και τη δικηγορική ιδιότητα, όπως γνωρίζεις, το ίδιο θέμα, δύο μάρτυρες, ενώ το έχουν δει ως αυτόπτες, το δικαστήριο το μαρτυρούν διαφορετικά. Δηλαδή, ποιος έχει δίκιο. Αφού και οι δύο το είδαν. Ήταν αυτό. Ποιος έχει δίκιο, λοιπόν. Έτσι, λοιπόν, την προκειμένη περίπτωση, για το ίδιο γεγονός, έχουμε την μαρτυρία των αυτοπτών Τούρκων και τη μαρτυρία των αυτοπτών Ελλήνων. Τι συμβαίνει από τα δύο και γιατί αυτή τη στιγμή αναβαθμίζεται? Εγώ θεωρώ, λοιπόν, ότι αυτή τη στιγμή αναβαθμίζεται και δημιουργείται θέμα, διότι είναι άλλο ένα τουβλάκι στο οικοδόμημα της ευρύτερης αμφισβήτησης που κάνει η Τουρκία, το οποίο ξεκινάει από τον Εύρο, ξεκινάει από τη μουσουλμανική μειονότητα και την ποδηγέτηση την οποία προσπαθεί να κάνει, ξεκινάει με το Αιγαίο, ξεκινάει με τα νησιά, ξεκινάει το πρόσφυγο μεταναστευτικό, ξεκινάει με το συμφωνητικό με τη Λιβύη, με τη Κρήτη, το οποίο, όπως έχω πει ως νομικός, είναι ακυρώσιμο μεν, δηλαδή έχει στοιχεία ακυρότητας, αλλά δεν είναι άκυρο μέχρι κάποιο όργανο επίσημο διεθνές να το ακυρώσει ή το ακυρώσουμε μεταξύ του στα δύο μέρη, Τουρκία-Λιβύη. Μέχρι τότε παράγει ένομα αποτελέσματα. Τι σημαίνει αυτό? Ας γυρίσουμε λίγο στον Εύρο και στα νησιά, γιατί τις αμέσως προηγούμενες ημέρες είχαμε συστηματικές υπερπτήσεις και μεγάλης διάρκειας, δηλαδή παρέμεναν τα τουρκικά αεροσκάφη και είχαμε, μπαινόβγαινε ένα τουρκικό αεροσκάφος, δηλαδή ραντάρ, έκανε πάρα πολλές εισόδους και εξόδους στον εθνικό αεροπορό και παρέμενε πάρα πολλή ώρα πετώντας πάνω από ελληνικό έδαφος. Όπως επίσης είχαμε και μεγάλες προκλήσεις στη θάλασσα, όπου για πάρα πολλή ώρα υπήρχαν τουρκικές ακτεωρούς που παρενοχλούσαν ελληνικά σκάφη. Αυτό εντάσσεται σε αυτή την αναβάθμιση που λέμε, δηλαδή προς τα πού το πάει η Άγκυρα? Ναι. Εγώ είμαι τις απόψεις και το λέω χρόνια και έχω εκτεθεί δημοσίως γι' αυτό, ότι η Τουρκία ασκεί ένα είδος ψυχολογικού bullying στην Ελλάδα. Αυτό είναι το εξής. Έχουμε δύο παιδιά που είναι στο πεζοδρόμιο, ας πούμε, και παίζουν. Ο ένας είναι έτσι πολύ καθώς πρέπει και μη μου άπτω, και ο άλλος είναι έτσι πιο μπρουτάλ. Του χώνει μία στο κεφάλι, τον ρίχνει κάτω, του λέει ο άλλος, αυτό που κάνεις είναι άδικο. Θα φωνάξω τη μαμά μου, την Ευρώπη, ας πούμε, και τον μπαμπά μου, τον ΝΑΤΟ, που μας ξέρουν και τους δύο, και θα σε κάνουν εντά, θα σου τραβήξουν το αυτή. Έρχεται η μαμά και ο μπαμπάς. Παιδιά, γιατί τσακώνεστε? Λέει ο Μπρουτάλ που έχει χώσει την πουνιά. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Μόνος του είπε σε κάτι και χτυπιέται, δεν ξέρω τι λέει. Παιδιά, να μην τσακώνεστε, να τα βρίσκετε. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Είσαστε φίλοι, είσαστε, παίζετε μαζί στον δρόμο, είσαστε γείτονε. Δηλαδή, ηρεμήστε. Τι έχει κατορθωθεί από όλο αυτό? Βεβαίως δεν έχει δημιουργηθεί ένταση με την έννοια της κατατρόπωσης, αλλά το bullying σου έχει ασκηθεί. Οπότε έχει το φόβο. Ένα του άλλου. Η Τουρκία λοιπόν προσπαθεί να δημιουργήσει στην Ελλάδα φοβικά σύνδρομα, τα οποία κυρίως να περάσουν στην κοινή γνώμη. Από την άλλη μεριά θέλω να πω το εξής. Το να τα λες αυτά
όπως εγώ και άλλοι, ούτε κάποιο κομματικό όφελος έχουμε, γιατί δεν ανήκουμε σε κάποιο κόμμα, δεν μας πληρώνει κανένας. Εγώ κάνω πόθεν έσχυση. Λοιπόν, ούτε μας πληρώνει. Είναι φανερά δηλαδή τα τέτοια και δεν είμαι κανένας πλούσιος. Μεροδούλη με ροφάει, όπως περισσότεροι άνθρωποι. Αυτά τα οποία λέμε δεν είναι πεσημιστικά. Ούτε είναι η τοπαθή, ούτε είμαστε προπαγάνδα της Τουρκίας. Ακριβώς τα αντίθετα. Οι δικηγόροι λένε ότι για να κατανοήσεις τον αντιδικό σου, πρέπει να κατανοήσεις τι λέει, χωρίς να το ενστερνίζεσαι, και στη ρογμή της σκέψης του και των ισχυρισμών του, να κάνεις προσθήκη αντίκρουση για να κερδίσεις. Αλλιώς δεν έχεις καμία τύχη να κερδίσεις ποτέ. Αν δεν κατανοήσουμε τι λέει η άλλη πλευρά και επικαλούμαστε αόριστες ηθικονομικές έννοιες, οι οποίες δεν εφαρμόζονται, διότι η διεθνής κοινότητα, αγαπητή Ιωάννα, πίνει τελικώς να αποδέχεται de facto καταστάσεις. Δηλαδή καταστάσεις που δημιουργούν τελεσμό. Μικρή παρένθεση, όμως είναι σημαντικό. Το όνομα το δώσαμε στους βόρειους γείτονες λόγω χρησικτησίας. Ας μην ισχύει η χρησικτησία στο διεθνές δίκαιο. Επειδή το λέμε έχουμε ξαναπεί. Το έχουμε ξαναπεί στο... Και το πήραν. Άρα λοιπόν, ενώ στο διεθνές δίκαιο δεν ισχύει η χρησικτησία, βλέπουμε ότι στην πράξη ισχύει. Και η διεθνής κοινότητα ρέπει προς αυτό. Δηλαδή να σου λέει, ναι μεν, δεν ισχύει η χρησικτησία. Αφού όμως το κάνουν τόσα χρόνια, ας τους το εκχωρήσουμε το δικαίωμα. Τέτοιο κάνει και ο Ερντογάν ακριβώς. Το κάνει συνεχώς λοιπόν. Προσπαθεί σε βάθος χρόνου, όχι αύριο μεθαύριο, σε βάθος χρόνου όμως. Και ας μην ζει αυτός, ας είναι κάποιος άλλος ηγέτης στην Τουρκία. Γιατί έχει βάλει ορόσημα. Έχει πει το 2023 να είναι μέσα στους δυνατούς παίχτες της Ανατολικής Μεσογείου ο ισχυρότερο. Το 2053, που είναι τα 600 χρόνια από την άλωση, να είναι στους G10, είναι στις G20 ήδη, και προσπαθεί το 2071, 1000 χρόνια τη μάχη του Μάτζικερ, να είναι στους 2-3 ρυθμιστές της τύχης της ανθρωπότητας η Τουρκία, όχι μόνο της Ανατολικής Μεσογείου που προσπαθεί αυτή τη στιγμή να είναι. Το θέμα είναι ότι αυτό το να το λες δεν είναι το παθές, είναι ρεαλιστικό για να συνειδητοποιήσεις με τι να κάνεις, να μην σου δοκαμιλίζεις και να ψάξεις να βρεις αυτού από μόνο σου δηλαδή, όχι περιμένοντας να σε σώσουν το μάνα εξ ουρανού ή τρίτη, να περιμένεις να δεις από μόνο σου πώς θα το αντιμετωπίσεις. Και η Τουρκία πράγματι σέβεται κάτι πάρα πολύ. Τι, αυτόν που πρωτίστως σέβεται τον εαυτό του, έχει αυτοπεποίθηση και αξιοπρέπεια. Τότε τον σέβεται. Δηλαδή, σε βλέπει μικρό μεν, ας πούμε ότι είμαστε ένα λουλούδι, αλλά αυτό το λουλούδι ξέρει ότι αν το κόψει είναι δηλητηριώδηση. Αν περάσει αυτό το μήνυμα στον Τούρκο, όσο μεγάλος και να είναι, ό,τι συμφέροντα και να παίζει, δεν σε ενοχλεί. Και για να μην κοροϊδευόμαστε, η Τουρκία δεν θα μας κάνει πόλεμο με σφαίρες, με την έννοια αν είχαμε μέτωπο και πολεμάμε. Διότι... Πόλεμο θωράς θα μας κάνει, είναι σαφές αυτό. Μας κάνει καθημερινό πόλεμο θωράς. Ωραία, γιατί όμως, γιατί. Αν κάνει πόλεμο με μια σύμμαχο χώρα του ΝΑΤΟ, δεν υπάρχει λόγος να υφίσταται το ΝΑΤΟ. Είναι θέμα ρογμής, διάλυσης αυτό. Δεν έχει το OK από τους Αμερικάνους να συμβεί κάτι τέτοιο. Την παρούσα τουλάχιστον θα είναι ιστορία. Δεν θα είναι μόνο εγκεφαλικά νεκρό το ΝΑΤΟ, όπως είπε ο Μακρόν κάποτε, αλλά θα είναι εντελώς ανευλόγου και τι, ανευλόγου υπάρξεως. Απ' την άλλη μεριά, δεν τη συμφέρει ακόμα το πεδίο μάχη. Είτε λέγεται Εύρος, είτε λέγεται Αιγαίο. Αλλά πέραν τούτου η Τουρκία, τι θέλει. Να μας υποδομήσει. Δηλαδή ότι ο ρόλος στην Ανατολική Μεσόγειο κλειδοκράτορ είναι αυτή, όχι εμείς. Και ότι πρωτίστως θα ρωτάνε τη δικιά της γνώμη και εμείς θα πρέπει να σειρώμαστε και να συμφωνούμε με αυτό το οποίο λέει η Τουρκία και να μην έχουμε το αυτεξούσιον και τη δικιά μας γνώμη και άποψη. Και εσύ είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και εσύ είμαστε και εμείς σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, και εσύ είμαστε και εμείς στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης, κάνει ιδιωτικές business εδώ. Θα μου πει κάποιο και τι απαγορεύεται. Όλοι κάνουν business στην Ελλάδα και μακάρι να δουν και βάλει. Ναι. Εννοείται τα υδατοδρόμια. Μπαίνει λοιπόν σωστά, μπαίνει και ως υπεργολάβος και στα δημόσια έργα. Δηλαδή, σύμφωνα με τον νόμο του 4.12 του 16, δημόσια έργα στην Ελλάδα παίρνουν ευρωπαϊκές εταιρείες και ελληνικές. Όμως, από πίσω μπορεί να υπάρχει ένα κενό νόμο εκεί, δεν ορίζει την εθνικότητα του υπεργολάβου. Και αυτό έχει γίνει επίτηδες στην Ευρώπη για να μπορούν να μπαίνουν και Αμερικάνοι, Ρώσοι, Κινέζοι να κάνουν project δηλαδή στην Ευρώπη. Όμως, εμείς δίπλα μας έχουμε τους Τούρκους, οι οποίοι έχουν βρει αυτό το κενό. Και έτσι λοιπόν πολλές ελληνικές εταιρείες έχουν υπεργολάβους Τούρκους για να υλοποιήσουν δημόσια έργα. Να θυμίσω ότι πρόσφατα αποκαλύψαμε πως βρέθηκαν αναλώσιμα τουρκικά στα χειρουργεία, στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Ναι, γιατί προφανώς μέσα από διαγωνιστική διαδικασία προμήθεια. Ήρθε ως υπεργολάβος και προμήθεια σε μια τουρκική εταιρεία.
Αυτό λοιπόν το οποίο δεν πρέπει να διαφεύγει, θα πρέπει να δούμε ότι το νομοσχέδιο που έγινε νόμο αφορικά με τα υδατοδρόμια και ειδικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, εκεί θα γίνει ένα διαγωνισμό, δηλαδή για την εκμετάλλευση των υδατοδρομίων. Δηλαδή το οικόπεδο, το θαλάσσιο που θα προσγειώνεται το αεροπλάνο, την προβλήματα, τον πλωτήρα δηλαδή συνοπτικού του αεροπλάνου, την αίθουσα υποδοχή και την εκμετάλλευση όλων αυτών των καταστάσεων. Και εμπορικά. Εκεί λοιπόν, αν έρθουν τουρκικές εταιρείες, τις οποίες γνωρίζουμε, είναι γερμανικές, άρα ευρωπαϊκές, ιταλικές, άρα ευρωπαϊκές, αλλά από πίσω είναι τουρκικών συμφερόντων, και χτυπήσουν αυτά, πώς μπορείς να τους αποτρέψεις και να βάλεις ασφαλιστική δικλίδα, ούτως ώστε να μην εκμεταλλεύονται τα υδατοδρόμια του Ανατολικού Αιγαίου, παράδειγμα. Δεν μπορείς. Μα αντίστοιχο, δεν είχαμε και μια περίπτωση στα λιμάνια, στην Μυτιλίνη κτλ. Υπάρχει σύμπραξη με τουρκικές εταιρείες. Άρα αυτό θα το βρίσκουμε μπροστά μας και επομένως, εφόσον η Τουρκία κάνει business μαζί μας, δεν έχει κάποιο λόγο να μας κάνει πεδίο μάχης. Οι Οθωμανοί ποτέ, όταν κατακτούσαν κάτι, δεν το διέλυναν τελείως. Κρατούσαν τις δομές γιατί θέλανε τον κόσμο να ζήσει εκτός από τους πρώτους νεκρούς των μαγών. Οι υπόλοιποι έπρεπε να ζήσουν γιατί ήταν φορολογικές μονάδες απόδοσης και τα κτίρια τα χρειαζόντουσαν πάλι για να υπάρχουν οι δομές. Άρα δεν διαλύεις μια χώρα, αλλά την κάνεις ένα είδος σύγχρονου φόρου υποτελεί, δηλαδή την κάνεις μια χώρα εξαρτώμενη, την φιλανδιοποιείς, την δορυφοροποιείς, ώστε να έχουμε τη σύμφωνη πάντοτε γνώμη της Τουρκίας, η οποία αντιλαμβάνεται τη σχέση και τις συμφωνίες με άλλες χώρες και κυρίως με την Ελλάδα, όπως λέγαμε παλιά στο οικογενειακό δίκαιο πριν το 1981, τη σχέση συζύγου και υπάνδρου γυναικός. Δηλαδή, είναι μια σχέση ο γάμος, ισότιμη μεν, αλλά το ρόλο του άντρα το παίζει η Τουρκία και το ρόλο της γυναικός, η άλλη χώρα, με προκειμένου η Ελλάδα, όπου είναι η ύπανδρος γυνή, υπό τον άντρα που ακούει τη θέληση του άντρα προσθέτως, ας είναι ισότιμα σε ένα γάμο. Αυτό έλεγε το παλιό οικογενειακό δίκαιο που καταργήθηκε το 1981, περί ύπανδρου γυναικός. Έτσι αντιλαμβάνει την Τουρκία τη συμφωνία. Είμαστε φίλοι, είμαστε σύμμαχοι, αρκεί να συμφωνείς με αυτά που λέω εγώ, να κάνουμε συζητήσεις, να με ακούς και θα είσαι στη σφαίρα επιρροής μου. Μπορούμε να πάρουμε διαζύγιο από μια τέτοια κατάσταση? Μπορούμε να πάρουμε μια διαζύγιο από μια τέτοια κατάσταση ως εξής. Από ό,τι φαίνεται όχι. Δηλαδή με τις λογικές τις οποίες ακολουθούμε μέχρι τώρα. Με φοβικά σύνδρομα, με επικλήσεις αόριστες, ηθικονομικές και θα μας σώσουν οι τρίτοι, οι οποίοι είπαμε ότι είναι σημαντικοί. Έχουν πιο μεγάλα συμφέροντα εκεί, διαχρονικά και ιστορικά. Όχι. Θα πηγαίνουμε έτσι σε μια φθορά που τελικά θα αναγκαστούμε να υποταχθούμε, συμβιβαστούμε και όταν τους δώσεις ένα θα θέλουν δύο, θα δύο θα θέλουν τρία και πάλι. Όπως για παράδειγμα την ακύρωση της καταιγίδας, της άσκησης καταιγίδας στο Αιγαίο. Ακριβώς. Θα θέλουν στο ένα, στο δύο, στο τρία κτλ. Δεν σταματάει αυτό το πράγμα, όσα πιο πολλά πάρουμε όφελός τους. Για να το αποτρέψεις λοιπόν αυτό το πράγμα και να μην μπει στη ζώνη επιρροής τους και να μην είσαι φιλανδοποιημένη χώρα δίπλα στην Τουρκία, τι να κάνουμε. Και για να μην λες τον συμβιβασμό, έντιμο νικηφόρο συμβιβασμό, ενώ πρόκειται περί ήττα αυτή τη τάξη. Λέμε έντιμο νικηφόρο, ενώ πρόκειται καταφανώς περί ήττα και δεν έχουμε αντίλογο. Και ο αντίλογος δεν γίνεται όταν λες ότι η Τουρκία είναι απρόβλεπτη. Ο αντίλογος γίνεται να πεις ότι η Τουρκία δηλώνει τι κάνει, είναι προβλέψιμη και θα κάνουν ένα, δύο, τρία. Αλλιώς οι δικηγόροι θα πηγαίναμε στα δικαστήρια και θα λέγανε κάθε φορά θα χάνουμε. Επειδή είμαστε αδύναμοι. Όχι, κερδίζουμε, εσύ είμαστε αδύναμοι. Γιατί κερδίζουμε? Διότι, ξαναλέω, μελετάς τον αντίπαλο. Βλέπεις τις ρογμές της σκέψης του, τα επιχειρήματα της Τουρκίας, όλα έχουν ρογμή. Αλλά και χτυπάς εκεί, στη ρογμή των επιχειρημάτων της. Και στη συνέχεια θα παρουσιάζει τη διεθνή κοινότητα και του λένε μαζέψου. Μαζέψου, μαζέψου, μαζέψου. Απ' την άλλη μεριά, μπορεί να μην αρέσει σε κάποιον αυτό το οποίο θα πω. Και μπορεί σε κάποια θέματα εξωτερικής πολιτικής να μην συμφωνούμε. Για το Ισραήλ αναφέρομαι δηλαδή. Το Ισραήλ πώς έχει καταφέρει μέσα στην Μπούκα το περιτριγυρισμένο από αυτά να χρησιμοποιεί και την εσωτερική δυναμική του, τη δικιά του διχόνοια την εσωτερική, να μην την εξωτερικεύει, να μην τολμάει κανένα να κουμπίσει και να εκμεταλλεύεται το δικό του λόμπι παγκόσμια. Εμείς δεν εκμεταλλευόμαστε το δικό μας λόμπι παγκόσμια. Αλήθεια. Γιατί δεν μπορούν δηλαδή να τα βρουν οι Έλληνες μεταξύ τους και η διχόνοια που έχουμε μεταξύ μας να εξωτερικεύεται. Τα ενίκω μη ενδύμω, ενώ εμείς τα βγάζουμε ενδύμω με μεγάλη μας χαρά δηλαδή αυτό το πράγμα. Γιατί να δώσουμε το δικαίωμα ως λαός 5 χρόνια μετά τα μικρά κανάλια πλέον, έτσι, τα πιο περιθωριακά ή τα
αυτά που βλέπει ο απλός κόσμος στα βάθη της Τουρκίας. Στον κάθε δήμο, στο κάθε χωριό. Πολλά κανάλια. Παίζουν ακόμα, εδώ και 5 χρόνια, τους Έλληνες να κλαίνε μπροστά στα κλειστά ATM το 2015. Την πρώτη μέρα που κλείσαν οι τράπεζες. Την πρώτη μέρα. Και λέει αυτός ο λαός που δεν έχει δικό του νόμισμα, που είναι πλήρως εξαρτώμενος από την Ευρώπη, που δεν έχει αυτοπεποίθηση, που δεν έχει αξιοπρέπεια. Λέω ότι λένε οι Τούρκοι, δεν τα λέω εγώ, μην πάρει και ο λόγος. Και κλαίει την πρώτη μέρα που του κλείσαν οι τράπεζες, λιποθυμώντας. Θα τα βάλει με εμάς που είμαστε ένας λαός με στένος, με το ένα μετάλλο κτλ. Μα θα μου πει κάποιος, μα και οι Τούρκοι δεν έχουν φτώχεια, δεν αυτοκτονήσαν οικογένειες. Εννοεί ακριβώς το αντίθετο, βέβαια έτσι. Και συμβαίνει και εκεί πέρα. Αλλά τι γίνεται εκεί. Εκεί συμβαίνει το εξής διαφορετικό από εμάς. Ότι λόγω της αστυνόμευσης που υπάρχει αυτό το πράγμα δεν μπορεί να εκδηλωθεί. Άρα λοιπόν να το εκμεταλλευτείς και εσύ αντίστοιχα. Από την άλλη μεριά η Τουρκία ανέχεται εσωτερικά τη μαύρη οικονομία. Για να μπορεί ο κόσμος να ζει με μαύρο χρήμα, χωρίς να τον πολύ ελέγχει, για να μην διαμαρτύρεται, επειδή είναι άνεργος, αλλά ζει με μαύρο χρήμα. Ή έτσι, παίρνει 200 ευρώ, αλλά πού το βρίσκει το μαύρο χρήμα, το βρίσκει από τράφικινγκ ανθρώπων, δηλαδή βλέπε πρόσφυγες μεταναστάσεις, αυτά που τα οποία τους πληρώνουν, από εμπόριο ναρκωτικών. Μαύρα όπλα, πετρέλαια, χρυσούς κτλ. Συν τα ρούχα μαϊμού και τα αντικείμενα μαϊμού, που είναι η διεθνής χώρα παραγωγής και ανοχής επ' αυτών των πραγμάτων. Αυτό θα είναι χρήμα μαύρο, και την Ισλαμική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στην οποία συμμετέχει ως μεγάλο μέτοχος, συν το Κατάρ που βοηθάει, συν τα φαντς που τρέξαν όλα να βοηθήσουν, συν τους Ιάπωνες που κάναν το μεγαλύτερο νοσοκομείο στον κόσμο αυτή τη στιγμή, με 35.000 εξωτερικούς που θα δέχεται κόσμο κάθε μέρα, με 90 αίθουσες χειρουργείων, με 50 χειρουργία σε rotation την ημέρα, από τα μεγαλύτερα στον κόσμο δηλαδή, νοσοκομεία, και αυτά δεν είναι μια ανάπτυξη που κάνει η Ιαπωνία σε μια χώρα που καταραίει. Έτσι, μην τρελαινόμαστε. Η κατάρρευση της Τουρκίας οικονομική γίνεται, αν γίνει, διότι δεν μπορεί να βγάλει στα δημόσια διεθνή οικονομικά το μαύρο χρήμα. Πώς ανέφερε. Να πάμε σε ένα τελευταίο πριν κλείσουμε. Κατάρρευση, αλλά στον ΟΗΕ έχουμε εξελίξεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τον επόμενο χρόνο, Σεπτέμβριο του 20 με Σεπτέμβριο του 21, οι πρόεδροι αλλάζουν κάθε χρόνο σε rotation και μάλιστα υπάρχει ένα σύστημα το οποίο υπάρχει σε πολλά όργανα στην Ευρώπη και στον Ευρωπαϊκό Δικαιωματικό Σύλλογο και αυτά. Σε ένα χρόνο πριν σε προετοιμάζουν ότι θα είσαι προπρόεδρος για να μάθεις πώς λειτουργεί η θέση του Προέδρου. Μετά γίνεσαι πρόεδρος και στη συνέχεια για ένα χρόνο μετά είσαι τιμόμενος, απερχόμενος, μάλλον που έχει αποχωρήσει πρόεδρος και βοηθάς αυτόν που προεδρεύει. Δηλαδή υπάρχει ένα rotation, υπάρχει μια λογική. 3 χρόνια επιρροής. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν η Τουρκία κατόρθωσε με έναν μεγάλο Τούρκο διπλωμάτη, ο οποίος έχει μεγάλη καριέρα. Ο οποίος βέβαια δεν υπήρχε κι άλλος υποψήφιος εκείνη την περίοδο. Αυτό είναι ο μοναδικός υποψήφιος, έτσι. Το λόμπινγκ το οποίο κάνανε, ούτως ώστε η επιρροή η οποία άσκησε το λόμπινγκ του τουρκικού, ούτως ώστε να μην πάνε άλλοι να βάλουν υποψηφιότητα, διότι ο δικός του υποψηφίος θα έχει την υποστήριξη των μεγάλων δυνάμεων, δηλαδή του Συμβουλίου Ασφαλείας. Άρα λοιπόν θα εκλεγεί. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό νέο για τα δικά μας θέματα, τα οποία ευελπιστούμε να έχουν μια καλή πορεία στον ΟΗΕ. Βλέπε το σύμφωνο το οποίο υπάρχει μεταξύ Λιβύης Τουρκίας. Και άλλα θέματα, βέβαια. Έχει χαρακτηρίσει και τους Έλληνες στην Κύπρο ως τα καλοπαθημένα παιδιά της Ευρώπης, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς αυτό. Επομένως, βλέπουμε ότι και το θέμα των Κυπρίων και τα θέματα τα ελληνικά, τουλάχιστον για ένα χρόνο, και δεν ξέρουμε κατά πόσο επηρεάζει ήδη και θα επηρεάσει και μετά τη θητεία του, δηλαδή μετά το Σεπτέμβριο του 2021, ότι θα πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια και εμείς. Και το θέμα είναι ότι βεβαίως έχουμε το ελληνικό λόμπι στην Αμερική. Βεβαίως έχουμε λομπίστες ανά τον κόσμο. Βεβαίως έχουμε τους Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι μπορούν πραγματικά να επηρεάσουν με το διεθνές εμπόριο, τη διακίνηση δηλαδή του διεθνούς εμπορίου, αν θέλουν, μπορούν να κάνουν στάση εμπορίου για λίγες μέρες και να καταρρεύσουν το διεθνές εμπόριο και να ασκήσουν μια πίεση. Βεβαίως θα υποστεί και η τσέπη τους ζημία. Ναι, αλλά αν θέλουμε πραγματικά να ασκήσουμε μια εθνική πατριωτική πολιτική σε διεθνές επίπεδο, πρέπει όλοι, κατά το μέτρο του δυνατού, όπως λέγεται το Ελληνικό Σύνταγμα, και το καθένας κατά πόσο περιείται και μπορεί, να βάλει πλάτη. Άλλος ψυχικά, άλλος ηθικά, άλλος με την τσέπη του, τα λίγα του, τα πολλά του κτλ. Το ότι εμείς οι απλοί, με επιλογή μας, δώσαμε από τον μικρό μισθό μας, από τα λίγα χρήματα τα οποία βγάζουμε κάθε μήνα, για να στηρίξουμε τη χώρα
λόγω του κορονοϊού και τα νοσοκομεία, είχαμε δωρεές, ο καθένας ό,τι μπορούσε. Από τα 50 ευρώ, τα 20 ευρώ μέχρι τα 1000 ή τα 1000 ευρώ που ο καθένας μπορούσε να δώσει. Είναι το μέτρο του δυνατού. Αυτό που μπορούσε ο κάθε άνθρωπος να κάνει αυτές τις δωρεές και πιάσαν και τόπο. Αυτό πρέπει να γίνει και στο διεθνές επίπεδο. Όχι μόνο το ταμπλά, αλλά και ενδεχομένως η οικονομική ζημία, αλλά να πιέσει τη διεθνή κοινότητα. Θα τεθεί, πιστεύετε, θέμα αναγνώρισης του συμφώνου, του τουρκολιβικού συμφώνου στον ΟΗΕ αυτό το διάστημα? Η Ελλάδα θα πρέπει ήδη να έχει κάνει περισσότερες κινήσεις, θέλω να πιστεύω. Το σχετίζεται με το γεωγραφικό δηλαδή σκέλος και τις τεταγμένες και... Και το λέω και σε συνδυασμό με τα νέα που έρχονται για τις ήττες του Χάφταρ, στον οποίο στηρίξαμε πολλά. Εκεί λοιπόν βλέπουμε το εξής, ότι ενώ τα επίσημα διεθνή όργανα, τα οποία είναι με εντούτοις, εμείς για δικούς μας λόγους, που σχετίζονται βέβαια με τα αλληλεπιστικά, επιλέξαμε τον Χάφταρ, δηλαδή ότι είχε μια δυναμική, έτσι βλέπαμε από πέρσι. Βεβαίως, πήγαμε να είμαστε και λίγο με τον χωροφύλαξη και λίγο με τον αθηνόμο και λίγο με τον χωροφύλαξη, όπως το λέγανε την παλιά παροιμία. Δηλαδή, ναι, μεν μέσω των διεθνών οργανισμών, με το ΣΑΡΑ, άρα και με την Τουρκία, αλλά στηρίζουμε το Χάφταρ. Αυτό τώρα βλέπουμε να έχει, δεν έχει κακοφορμήσει τώρα τον τελευταίο χρόνο, δεν βλέπουμε να βγαίνει ακριβώς έτσι. Και βλέπουμε την Τουρκία, πέραν της επιρροής που θα ασκεί μέσω του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, επειδή ακόμα δεν έχει ακυρωθεί το συμφωνητικό αυτό, αλλά έστω και αν είναι ακυρώσιμο, αλλά δεν είναι άκυρο ακόμα. Να πούμε ότι ξεκινάει το Σεπτέμβριο τη θητεία του. Ακριβώς. Ο νέος πρόεδρος, ο Τούρκος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Βλέπουμε ότι η Τουρκία μάλλον έχει αποδεχτεί ένα είδος τυπικής ή άτυπης διχοτόμησης της Λιβύης, δηλαδή ζωνών επιρροής, όπου τουλάχιστον εκεί που την παίρνει, σε εισαγωγικά, θα προσπαθήσει να κάνει κάποια βάση. Αυτή η βάση της, η οποία έχει ένα σκοπό κυκλωτικό προς την Ελλάδα, όπως γίνεται και στη Βαλκανική και στην Αλβανία και προς το Αιγαίο που έχουμε ανοιχτό μέτωπο κατευθείαν και τη Θράκη, αλλά και στα νότια σύνορά μας, δηλαδή στα θαλάσσια σύνορά μας με τη Λιβύη, δεν θα μας αποβεί σε καλό αυτή η κυκλωτική κίνηση και αν τις δείξουν ανοχή, εγώ θα πω, θα χρησιμοποιώ τη λέξη ανοχή, η Νατοϊκή, οι Αμερικάνοι, οι άλλοι Ευρωπαίοι ή η Ρώσια, ενδεχομένως, να έχει αυτή τη βάση, γιατί μην ξεχνάμε ότι στους συμμάχους, που είναι κοινή σύμμαχη αυτή που έχουμε με τους Τούρκους, η Τουρκία είναι πιο αναβαθμισμένη για πρακτικούς λόγους. Η Ελλάδα κυρίως και καλά κάνει για μένα, δεν εμπλέκεται. Είναι απλώς μια βάση κάποιων καταστάσεων. Δεν ξέρω αν η Ελλάδα θα κατευθυνθεί να εμπλέκεται πολεμικά. Αλλά η Τουρκία εμπλέκεται πολεμικά και τους κάνει τη βρώμικη δουλειά. Άρα λοιπόν οι σύμμαχοί μας οι κοινοί, μεταξύ δύο συμμάχων, που ένας απλώς είναι καλό παιδί, OK, μπράβο, είσαι καλό παιδί και σε ευχαριστούμε. Και του άλλου, που τους κάνει τη βρώμικη δουλειά, προτιμάνε την Τουρκία. Επίσης και η παραβολή του Ασότου μας θυμίζει ότι ο πατέρας έσφαξε, θυσίασε το μόσχο των φυτών σε αυτό για τον Άσοτο ιό. Βλέπει Τουρκία και όχι για το καλό παιδί που είχε μείνει σπίτι, το προβλέψιμο παιδί, όπως είπαμε, δηλαδή στην Ελλάδα. Είναι πολλοί οι διεθνολόγοι κυρίως που προβλέπουν ότι θα έχουμε επεισόδιο εκεί στην περιοχή του Τουρκολιβικού Συμφώνου με τουρκικό ερευνητικό να έρχεται να παραβιάζει και να κάνει έρευνα στα ελληνικά ύδατα. Πόσο πιθανό το θεωρείτε? Το θεωρώ ότι θα γίνει, όπως έγινε και στην Κύπρο. Και δεν είχαν κάποια συνέπεια ιδιαίτερη. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι οι εταιρείες δεν είναι διατεθειμένες να συγκρουστούν για τα οικονομικά του συμφέροντα σε επίπεδο στρατιωτικό ή πολεμικό. Σου λέει βρείτε τα, και εμείς πάλι εδώ είμαστε. Θεωρώ ότι θα γίνει αρχικά με το πρόσχημα το γνωστό των Τούρκων. Το αργό. Το διαβάζει εδώ. Το σιγά σιγά. Δεν σας άκουσα. Δεν ακούγεις. Θα κάνουν, λέω, κάποια στιγμή τη λογική αυτή, την γνωστή με στον χρόνο, των σεισμικών δηλαδή ερευνών, όπου είναι επιστημονικές, υποτίθεται ότι είναι έξω από τα εξωναυτικά μίλια τα δικά μας. Και κάποια στιγμή θα φτάσει και το πλωτό γεωτρύπανο, το οποίο δεν τα έχουν αγοράσει και επενδύσει έτσι για την ομορφιά μόνο. Κάποια στιγμή θα ασκηθούν και αυτά, θα εργαλοποιηθούν δηλαδή και από συγκεκριμένα. Θα παγιώσουν καταστάσεις. Και ας μου λένε εμένα οι συνάδελφοί μου οι νομικοί, ότι διδαχτήκαμε από το πρώτο έτος από τον μεγάλο καθηγητή, πράγματι, που είχαμε το Ρούκουνα, το διεθνολόγο. Μην πάθαμε διεθνές και από το Ρούκουνα, που ήταν μεγάλη τεράστια προσωπικότητα. Ας μάθαμε λοιπόν δεν υπάρχει χρυσή κτησία. Η Τουρκία, στην πράξη,
Το έχει αναιρέσει αυτό. Το 1939, δια χρησικτησίας, πήρε την Αλεξανδρέτα με το έτσι θέλω από τη Συρία με τη συνένεση των Γάλλων. Επί 45-6 τώρα χρόνια πια, 46 χρόνια πια στην Κύπρο, αυτό κάνει. Χρησικτησία κάνει σε βάθος χρόνου, του λέει θα κερδίσω αυτό που θέλω. Στα Ίμια, 24 χρόνια τώρα, χρησικτησία προσπαθεί να κάνει, γκριζάρει, κάνει χρησικτησία σε βάθος χρόνου. Τι σημαίνει χρησικτησία, αυτό που θυμόμαστε το αστικό δίκαιο. Σου διαταράσω την κυριαρχία, δηλαδή νομή κατοχή, που το σώσε σε βάθος χρόνου ενώπιον κάποιες αρχές, ναι, αρμόδιες. Να εκδικήσω την κυριότητα διακαταπατήσω, ναι. Το αστικό αλλά και το διεθνές τίνει να αναγνωρίζει τον επιμελέστερο. Και σου λέει ποιος επιμελείται περισσότερο, ποιος το θέλει διακαώς κάτι, εν προκειμένου οι Τούρκοι. Οι Έλληνες ή οι Κύπροι είμαστε μαύρο, ναι, μένει αυτό, ναι, είναι δικαίωμά μου, αλλά δεν κάνεις και κάτι πρακτικό για το δικαίωμά σου. Δηλαδή, τι πρακτικό τι θα μπορούσε να κάνεις. Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ανώδυνο. Έτσι, mm-hmm. Γιατί δεν θα κάνω ούτε τον ήρωα, ούτε θα πάω να πολεμήσω τώρα στα 55. Έτσι, ας ήμουν πριν 30 χρόνια στις ειδικές δυνάμεις, δεν θα κάνω τον ήρωα, ούτε τον παλικάρα, ούτε θα πάω να πολεμήσω. Θα θέλω το παιδί μου να πάω να σκοτωθεί ο γιος μου σε μια μάχη η οποία θα είναι στημένη από άλλους εξωγενείς παράγοντες. Όχι. Ούτε από δυναμικά ότι ξέρεις κάτι, πάμε, καταθέτουμε αυτά και αυτά που έχουμε δικαίωμα να τα καταθέσουμε και θα έπρεπε να τα καταθέσουμε. Ούτε εκεί θα πάω. Ας το κάνουν οι διπλωμάτες αυτό. Ή ας το κάνουν οι πολιτικοί. Αυτό είναι η δουλειά. Εγώ θα πω κάτι το οποίο το έχω γράψει και σε κεντρικό σαλόνι μεγάλη εφημερίδα στο Φλεβάρι. Μας πέρα. Υπάρχουν οι ευρωπαϊκοί χάρτες Natura. Οι οποίοι δείχνουν όλο το Αιγαίο, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει οι περιοχές που θεωρεί η Τουρκία γκρίζες, να είναι ευρωπαϊκές περιοχές Natura που προστατεύει το μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, GR, δηλαδή η Ελλάδα. Αυτοί οι χάρτες επάνω, τα γκρίζα μέρη, γράφουν GR, που σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένο ως ευρωπαϊκό όργανο λειτουργώντας εκεί τη στιγμή, όχι ως ελληνικό, το πολεμικό μας ναυτικό και το λιμενικό, να πηγαίνει να περιπολεί για λόγους Natura στις περιοχές που λέμε, που οι Τούρκοι λένε γκρίζα. Όταν ο Τούρκος λοιπόν θα έρχεται και θα σου λέει φύγει από εδώ και θα γίνεται αυτή η επαφή που γίνεται στην κυριολεξία μεταξύ των πλοίων και η αποτροπή ένθαν κακήθεν, εμείς θα λέμε κύριοι, προστατεύουμε βάσει του χάρτη αυτού ΝΑΤΟ, ευρωπαϊκή περιοχή Natura και δεν μπορείτε στην περιοχή Natura να μπαίνετε, ούτε να περιπολείτε, ούτε να ψαρεύετε, ούτε να προστατεύετε τους ψαράδες σας, οι οποίοι ψαράδες τους, να πούμε, ρίστον παρόδο, επειδή δεν διέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία ορίου ταρικής, εμείς ψαρεύουμε όσο μας ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ίδια θάλασσα δίπλα μου ο Τούρκος ψαρεύει όσα θέλει. Γιατί δεν είναι στο όριο του περιορισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ψαρεύσει. Εμείς λοιπόν πρέπει να τον αποτρέπουμε από εκεί. Άρα λοιπόν του κλονίζουμε την αμφισβήτηση που πάει να μας κάνει στις γκρίζες περιοχές, νομίμως ευρωπαϊκά, με ευρωπαϊκό χάρτη, λειτουργώντας ως ευρωπαϊκό όργανο επίσημα. Και όχι ως Ελλάδα, όχι ως τα σύνορά μας κτλ. Το έχετε πει αρκετές φορές και στο Army Voice. Να κλείσουμε με αυτό. Ας ελπίσουμε να εφαρμοστεί. Μακάρι, γιατί εφαρμόζεται. Αν ταυτίσει το χάρτη Natura με το χάρτη των συνόρων μας, δεν σου λέω προέκταση των ναυτικών μιλίων. Αυτά που έχουμε με Natura, θα ταυτίσει. Θα γνωστοποιήσει την άλλη πλευρά και του λες, παιδιά, Natura ευρωπαϊκή δεν μπαίνετε. Είμαι εγώ ο προστάτης. Εγώ έχω ξεδιωθεί από την Ευρώπη να προστατεύω. Δεν μπαίνει εδώ. Του κάνει μια πρώτη κίνηση στη σκακέρα. Μετά ας έρθουν οι διπλωμάτες μας και οι πολιτικοί να κάνουν και τη δεύτερη κίνηση στους διεθνούς οργανισμούς, αυτά που δικαιούμαστε να πάρουμε, για να μην φοβόμαστε το κάζος μπέληση. Και μετά θα κάνουμε κι άλλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ, την καλημέρα μου. Καλή συνέχεια.